ναι, νόμιζα ότι μόλι σήμερα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Τι χαρά είχα σήμερα, λέω δεν θα έρθει ο Παναγιώτης, ήμουν ευτυχισμένη. Όχι, Ρένα μου, τέτοια πράγματα. Μη λες, μας έχεις πάσει τη μύτη με τα σπαράκια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, για να πούμε ότι αυτό όλο είναι πλάκα, μην αρχίσουν και λένε ότι έχουμε τσακωθεί. Οι καλοθελητές πάντα υπάρχουν ένα να διαβάλουν τη φιλία μας. Δεν ξέρεις. Αλλά εμείς δεν ψαρώνουμε, ψαρώνουμε. Εμείς δεν ψαρώνουμε ποτέ. Και εκτός αυτού έχουμε και πολλά εργαλεία να τους αντιμετωπίζουμε. Μπράβο, μπράβο. Εμείς αγαπιόμαστε, αυτό το δείχνουμε, το λέμε και φαίνεται. Αγαπιόμαστε, κύριε. Πού να το γράψουμε, το κούτελο. Φαίνεται, φαίνεται. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξει σήμερα. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή με ευρωπαϊκά σπαράκια. Ευρωπαϊκά ακούω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό. Έχουν πάρα πολύ φιλικό οξύ. Και έχει και βιταμίνη C. Το φιλικό οξύ κάνει πάρα πολύ καλό για τις γυναίκες οι οποίες είναι έγκυος. Τις εγκυμονούσες. Φιλικό οξύ. Φιλικό. Το φι με ύψιλο. Δεν το έχω ξανακούσει. Ωραία. Ωραία. Δεν είσαι έγκυος, ούτε και θα γίνεις. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, και εσύ είσαι έγκυος, που το ξέρεις. Εγώ λοιπόν. Δεν ήμουνα. Δεν είμαι τώρα. Έχεις υπάρξει, η αλήθεια είναι. Οπότε έχεις δικαίωμα στη γνώση. Και ποτέ δεν ξέρεις. Φιλικό λοιπόν οξύ λοιπόν, για τις κυρίες. Πολύ χρήσιμο. Βοηθάει πάρα πολύ τις εγκυμονούσες, όπως είπαμε, για να. Αναπτύσσεται καλά ο εγκέφαλος του μωρού, του εμβρίου. Άκου τώρα, τι χρησιμότητα έχει. Έχει πάρα πολύ, το βλέπεις, είναι εξαιρετικό, είναι, ίσως δεν το ξέρουν πολύ και το μπερδεύουν. Με τι. Τι μου είπες, ότι πήγες στη Λαϊκή και τι πήρες. Ναι, στη Λαϊκή, κατά πρώτον θα σου πω ότι έχω δει κάτι σπαράγγια άλλα που είναι άσπρα σαν εξασπρισμένα. Τι είναι αυτά. Κοίταξε να δεις, δεν είναι εξασπρισμένα, είναι διαφορετικά, διότι τα μπερδεύουν με ένα χορταρικό το οποίο λέγονται οβριές. Μην μπερδεύετε τα σπαράγγια λοιπόν, με τις οβριές. Με τα σπαράγγια. Άλλο σπαράγγια, άλλο οβριές. Λοιπόν, δηλαδή, και να ξεκινήσουμε. Πες μας τα υλικά μας, να πέσει η καρτούλα, να πέσει καρτούλα. Τι θα χρειαστούμε σήμερα. Καρτούλα. Λοιπόν, σουφλέ με φρέσκα ευρωπαϊκά σπαράγγια. 1 κιλό σπαράγγια ευρωπαϊκά. Μισό ποτηράκι λάδι. Μισό ποτηράκι κρασί άσπρο. 3-4 φρέσκα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια φρέσκα. 400 γραμμάρια διάφορα κίτρινα τυριά. 3 αυγά, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα, λίγο τριμμένο μοσχοκάριδο και λίγη κρέμα γάλακτος ή γάλα. Να ξέρεις όση ώρα λες τα υλικά, εγώ κάνω νοήματα στο χάρτο, Γιώργο Καγκάκη, και του λέω εγκρίνουμε σπαράγγια διατροφικά και μου λέει ναι, είναι πάρα πολύ καλή τροφή. Να ξέρεις ότι όταν ήρθε ο Χάρης, το πρώτο που το ρώτησε ήταν αυτό και γι' αυτό είπα Ναταλία μου μπορείς να έρθεις. Ναταλία μου, μπορείς να φας σπαράγγια σήμερα. Τέλεια. Τέλεια είπε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην Παρασκευή, αν και Δευτέρα. Πάμε στην Παρασκευή. Λοιπόν. Εδώ, βράζει νεράκι, τι βράζει. Εδώ έχω βάλει νερό και μόλις βράσει θα σου πω τι θα κάνουμε. Ωραία. Αυτά είναι τα σπαράγγια μας. Είναι δύσκολο στο καθάρισμα, τι κάνουμε. Εδώ είχα το μαχαίρι με ένα μαχαίρι κόκκινο. Μαχαίρι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο στο καθάρισμα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Κάτσε να πάρω εγώ τα διάφορα. Τα διάφορα. Ωραία. Έλα να δεις, Παναγιώτη, το λαστικάκι εδώ, μην το φάμε. Λαστικάκι, λοιπόν, τι θα κάνω. Έχουμε βάλει το νερό και βράζει, το είδες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τα κόβουμε εδώ. Α, και τα κόβεις που είναι πολύ τρυφερό. Γιατί αν το κόψεις εδώ είναι σκληρό. Οκ. Okay. Α, και είναι σαν πως είναι τα φασολάκια τα γάρτικα. Θέλουμε το πάνω, το τρυφερό τους μέρους. Μπράβο, μόνο το τρυφερό. Ωραία. Αυτό το βλέπεις πως το κάνει. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε αν θέλουμε. Εγώ το έκανα έτσι σήμερα. Είναι πολύ ζουμερό. Κόβουμε τις κορφούλες, τις τρυφερές κορφούλες. Είναι από τα πάρα σπαράγια. Πολύ ωραίο να το κάνουμε. Μία απλή ομελέτα. Δηλαδή να χτυπήσουμε 2 αυγά χωρίς το γκρόκο, μόνο το ασπράδι, για την Αταλία που λέμε για το θέμα διέτηση και να το φάει. Μάλιστα. Σε αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτε. Χάρη, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη τα σπαράγγια ή κάνω λάθος. Έχουν πρωτεΐνη, Έχουν πρωτεΐνη, ναι. Γι' αυτό είπα αυτό. Λοιπόν, επίσης μπορεί να κάνουμε μία σαλάτα με μακαρόνι και με ντοματίνι και με τα σπαράγγια. Μάλιστα. Εγώ απλά έκανα αυτό ένα λαχανικό, λοιπόν, που είναι λαχανικό το οποίο έχει πάρα πολλές ιδιότητες όπως σου είπα. Αλλά το βασικό για μένα είναι αυτό, ότι βοηθάει όλες τις κυρίες οι οποίες είναι έγκυος, γιατί βοηθάει στην ανάπτυξη του εμβρίου, στον εγκέφαλο του εμβρίου. Και έχει και βιταμίνη C, το είπαμε. Να σου πω, τα σπαράγγια τα πλένουμε κανονικά. Βέβαια θα τα πλύνω. Είναι σαν τα μανιτάρια που. Όχι, θα τα πλύνω. Θέλουν άλλο καθάρισμα. Κοίταξε να δεις, εγώ, αν θέλεις να σου πω την αλήθεια, και τα μανιτάρια λίγο θα πλένω. Εγώ τα μανιτάρια τα ξεφλουδίζω προσεκτικά με ένα μαχαιράκι. Ναι. Και δεν τα πλένω. Όχι. Πλένω. Κοιτάω να βγάλω χωματάκια κι αυτά, αλλά λένε δεν κάνει να τα βρέχουμε. Τα γιατί είναι σαν σφουγγάρια. Λοιπόν, βλέπεις ότι θα πάρει το μαλακό. Πολύ ωραία λοιπόν. Έκοψες τις κορφούλες τους, τις τριφερές. Το νερό παράλληλα έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται. Λοιπόν, στο μάτι. Μισό λεπτό να σου πω τι θα κάνουμε. Φέρουμε και έχω μια κατσαρόλα με νερό. Έχεις μια κατσαρόλα με νερό. Ναι, είναι καθαρό. Τι θέλεις, να τα πλύνεις. Θα τα ρίξω μέσα. Αυτό να τα ρίξω μέσα και θα τα πλύνω. Ωραία. Βλέπεις εδώ.
Δεν θέλουν τίποτα σπουδαίο, γιατί από εντάξει, εσύ, εμείς τώρα εδώ το κάνουμε αυτό για λόγους ευκολίας. Θα τα βάλετε κάτω από τη βρύση λίγο. Κάτω από τη βρύση, όχι, όχι, και έτσι, σε μία λεκάνη. Λοιπόν, το νερό μας βράζει. Τα βάζουμε στο νερό μέσα. Που βράζει. Έχεις βάλει αλάτι, τίποτα στο νερό, όχι, όχι, τίποτα. Θα υπολογίσουμε από τώρα 5 λεπτά. Άστα αυτά. Έτσι, 5 λεπτά. 5 λεπτά μόνο τα βράζουμε, δεν θέλουν παραπάνω. Λοιπόν, και επειδή ξέρεις ότι εγώ δεν μπορούμε να περιμένουμε λόγω χρόνου, έχω ετοιμάσει και έχω φτιάξει. Λοιπόν, εδώ. Τι έχεις φτιάξει? Περίμενε. Εδώ βάζουμε το λάδι. Κάτσε, σουφλέ δεν μπορείς να φτιάξεις. Ναι, αγάπη μου. Το σουφλέ το κάνουμε σε ταψί. Περίμενε, μην βιάσεις πάνω. Έχεις άλλο κόλπο εσύ σήμερα. Άλλο κόλπο, λάδι. Κόλπο. Λοιπόν, βάζουμε το λάδι. Βάζουμε το λάδι μας. Εδώ τα έχω βάλει αυτά να βράσουν. Επειδή δεν μπορώ να περιμένω. Όχι, δεν είσαι και από τις τύπησες που. Τα έχω βράσει. Έτσι. Τα είδες, τα έχω βράσει εδώ. Αν δεν τα βράζεις. Μπορείς αν θέλεις και να μην τα βράσεις. Αλλά εγώ τα βράζω. Αλλά τα βράζεις να μαλακώσουν. Για να είναι πιο μαλακά. Λοιπόν, έχουμε βάλει λίγο εδώ. Αυτά τα κόβουμε. Τα ξανακόβεις? Ναι, τα ξανακόβω πιο μικρά κομμάτια. Γιατί δεν θέλω έτσι όπως το τρώμε να είναι. Κοτζάνι. Ματζαφλάρι στο στόμα. Και... Κοτσάνι. Λοιπόν, να πούμε σε όλες τις κυρίες και στους κυρίους που μας βλέπουν καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να πούμε χρόνια πολλά στην κυρία Ελένη, η οποία μου παραπονείται. Τι παραπονά, κυρία Ελένη, η κυρία Ελένη έκανε μεγάλο παράπονο, διότι θέλει, λέει, να βγει στον αέρα και να μας πει καλημέρα. Θέλει να βγει καταγγελτική ή ευχάριστη να πει τι ωραία παρά είστε. Η κυρία Ελένη δεν μπορεί να είναι δυσάρεστη, μόνο χαρούμενη είναι. Ωραία, χαρούμενη τι θέλουμε. Χαρούμενους ανθρώπους θέλουμε, κυρία Ελένη, να σας βγάλουμε. Ελένη, αν μας ακούς, όποτε θέλεις, να μας πάρεις τηλέφωνο, να βγεις, να μου μιλήσεις. Και να τα πούμε, να μας πεις ό,τι θέλεις, να μας πεις και εσύ κάποια άποψη για οποιαδήποτε συνταγή που ξέρεις. Διότι μας είπες. Είναι μαγείρισα, κυρία, είναι καλή, ε. Έχει παιδιά, έχει εγγόνια, συνεπώς ξέρει και μαγειρεύει. Έτσι. Λοιπόν. Έκαψε το λαδάκι μας. Κυρία Ελένη, όποτε θέλετε, τα τηλέφωνα της εκπομπής τα ξέρετε. Λοιπόν, το ρίχνουμε εδώ. Να σου πω, ρίχτα. Όχι, αυτό δεν πρέπει να με διακόψεις τώρα όμως. Δεν σε διακόπτω. Σε διακόπτω σε λίγο όμως. Αυτό δεν μπορείς να με διακόψεις καθόλου τώρα. Α, μην γίνεται αυτό καθόλου. Καθόλου τώρα, γιατί πρέπει να δείξω κάποια πράγματα. Ωραία, λοιπόν. Πετάμε το σπαράκι το βρασμένο στο λαδάκι μας. Πολύ λίγο και. Τι έχεις εδώ, κρεμμυδάκι? Εδώ είναι το κρεμμυδάκι, το οποίο αν θέλουμε μαζί με το κρεμμυδάκι μπορεί να προσθέσουμε και λίγο πράσο. Ναι, καλά κάνουμε. Ή καθόλου κρεμμυδάκι, μόνο πράσο. Α, για πιο ελαφριά γεύση για πιο ακόμα, ελαφριά. Λιγότερο καυτερή. Λοιπόν, εδώ βάζω πιπεράκι. Λίγο πιπέρι. Αλάτι πολύ λίγο, διότι έχουμε τα κίτρινα τυριά, βλέπεις. Θα βάλουμε τυράκι οπότε. Ναι, εδώ θα βάλουμε κόκκινη την πάπρικα, γλυκιά. Ναι. Εδώ θα βάλουμε το μοσκοκάριδο. Ωπω, παιδιά, μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται και εδώ τώρα έτσι όπως είναι. Ναι. Ρίχνεις. Λίγη ώρα το. Ναι, ναι, λίγη ώρα, δεν θέλει πολύ ώρα. Τι είναι ώρα. Αυτό, κρασί? Αυτό είναι το κρασί το άσπρο. Ρίχνεις το κρασί το άσπρο. Σβήνουμε με λευκό κρασάκι. Λοιπόν, ώσπου να γίνει αυτό, πες αυτά που θέλεις. Είμαστε πάνω από το τηγάνι, όπου έχουμε βάλει τα σπαράκια με το φρέσκο κρεμμυδάκι. Έχω βάλει τα φρέσκο κρεμμυδάκι, τα έχω σβήσει με το κρασί. Αφήνουμε το κρασί να εξατμιστεί. Πάντα, πάντα αυτό. Λοιπόν. Μην μεθύσουμε με το φαγητό. Ναι, και τώρα μετράμε 4 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος. Όχι παραπάνω. Μία κουταλίτσα. Μία. Δύο. Τρεις. Να τις κάνουμε τρεις για το χάρι, όχι. Τέσσερις. Λοιπόν, μα είδες πόσο λίγο λάδι βάλαμε. Οπότε δεν έχει τίποτα άλλο. Ναι. Το βλέπεις όσο το κάνει. Εδώ. Όλα και όλα τα παχυντικά ήταν αυτά, λίγο λαδάκι. Βάλαμε και λίγο κρεμμαγαλάδι. Αυτό τώρα το σουρώνουμε. Τελείωσε. Λίγη ώρα τα βράσαμε. Μου πες κάνα 5 λεπτό. 5 λεπτά σου είπα. Ωραία. Τα αφήνουμε εδώ και τα σουρώνουμε. Μη μου τα τρύψεις μόνο. Όχι, όχι, προσέχω να μην τα διαλύσω γιατί είναι πάρα πολύ τρυφερά. Ήδη είναι έτοιμα τώρα αυτά. Βέβαια. Δεν θέλουμε να έχει καθόλου ζουμάκι. Και έτσι θα τρώμε που λέει ο λόγος, ε. Και έτσι μπορούμε να τα φάμε με λίγο τυρί από πάνω. Είναι τέλειο. Αλλά εμείς θα το πάμε λίγο παραπέρα. Εμείς θα το πάμε λίγο πιο πέρα. Εμείς είμαστε πιο κουρμεδιάριδες. Λοιπόν, θες ταψάκι? Θέλω το ταψί μου αυτό. Παναγιώτη, μην είναι έτοιμα, τα βλέπεις. Ωραία. Δεν χρειάζεται να βάλουμε από κάτω λάδι τίποτε. Όχι. Είναι το λαδάκι τάξη, το λίγο που έχουμε βάλει στο τηγάνι μας αρκεί για να είναι ok. Όχι, γιατί συνήθως όταν βάζουμε φαγητό στο φούρνο, τα ψήνουμε πίτες και αυτά, λαδώνουμε το ταψί μας. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα. Το είδες. Α, και θα είναι και λεπτούλι το σουφλεδάκι. Ναι, δεν το θέλουμε να είναι χοντρό πολύ. Άστομο, άστομο, άστομο. Λοιπόν, βλέπεις τι κάνει. Μια ωραία λεπτή στρώση από λεπτή, σπαράκια. Πολύ λεπτή. Αν θέλουμε να γίνει πιο χοντρή αυτή η στρώση, θα τη βάλουμε σε πιο μικρό τσαρκάκι. Ωραία. Εξάλλου είπαμε δεν θέλουμε να γίνουμε χοντρή, ξέρεις. Εμείς είμαστε του φίνου, ναι, του λεπτού, ναι. Ξέχασα να σου πω, ξέρεις τι μου λέει η Ρένα μου. Τι σου είπε?
Γιαγιά, εγώ θέλω να μην τρώω πράγματα που παχαίνουν, γιατί θέλω να γίνω μανεκέν. Α, να τη Ρένα. Οπότε είδες η Ρένα. Λοιπόν, εδώ έτσι όπως είναι, κοίτα τι κάνουμε. Ρίχνουμε οτιδήποτε τυρί κίτρινο θέλουμε, τυρί, κίτρινο τυρί. Επίσης, αν δεν θέλουμε να βάλουμε κίτρινο τυρί, μπορούμε να βάλουμε μόνο φέτα. Ωραία. Ή απ' όλα. Λοιπόν, τυράκι γενικώς. Αυτό, τυράκι γενικώς. Εδώ, τα αυγά, όπως είπαμε. Πες μου ότι θα χτυπήσεις τα αυγά και θα το ρίξεις αυτό μέσα και θα γίνει. Είδες, υπέροχο. Παναγιώτη μου, τι κάνουμε εμείς εδώ. Παιδιά, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Αυτό είναι ώρα και τέλειο πρωινό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Εντάξει, χωρίς τα τυριά όμως πρωινό μάλλον. Εντάξει. Αλλά πάρα πολύ λοιπόν, ωραίο. Κοίτα εδώ. Δράκα, ντρούκα, βαράμε τα πουλάκι. Λίγο πιπέρι, σε παρακαλώ. Λίγο πιπέρι. Λίγο πιπεράκι εδώ, στριψώ. Ναι, ναι, λίγο, λίγο. Άψου! Φτάνει. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας, Ρένα. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς. Περίμε, το κάνουμε αυτό έτσι να πάει παντού. Απλώνουμε το αυγουλάκι. Το είδες, νομίζεις ότι ήταν λίγο, αλλά δεν είναι λίγο. Όχι, είναι και αφού εδώ επάνω. Περίμενε, περίμενε. Εδώ τώρα γίνεται η κατάσταση. Πρόσεχε γιατί θέλω να λερωθείς. Δεν πειράζει, λερώθηκα, δεν πειράζει. Να ζήσουν και τα καθαριστήρια. Βέβαια, να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Ανθρώποι είναι και αυτοί. Λοιπόν, κοίτα εδώ τι βάλαμε. Συμπληρώσαμε το υπόλοιπο τυρί μας. Συμπληρώσαμε εδώ και εδώ επάνω θα δεις τι θα βάλω, γι' αυτό και το κόκκινο. Λοιπόν, εάν θέλουμε, μπορεί να βάλουμε καυτερό πάπρικα. Εγώ δεν θέλω, προτιμώ να είναι εδώ η γλυκιά αυτή. Το βλέπεις, περίμενε, δεν έχω τελειώσει. Τι άλλο, θα βάλεις και άλλο πράγμα? Όχι παιδί μου, περίμενε παιδί μου, περίμενε Παναγιώτη μου, περίμενε. Λοιπόν, πόση ώρα στο φούρνο? Αλλαγή φρουράς, βάζω αυτό, βγάζω μετά άλλο. Περίμενε, περίμενε, μην καώ. Μην καείς. Μην καώ και μετά δεν το θέλω. Αμάν, αμάν, ολόχρυσο. Βατώ. Χρυσαφένιο. Λοιπόν. Λακταριστό. Για δείτε το παρακαλώ εδώ τι γίνεται. Σουφλέ με σπαράγγια. Μύρισε λοιπόν, το. Τι να μυρίσω τώρα, εγώ κρατιέμαι. Έλα. Περίμενε, περίμενε. Τι είπαμε θα κάνουμε? Θα σελβίρουμε. Α, θα το γυρίσεις. Έτσι λέω. Ερσιρένα, θα καείς, κάνεις πολλές ταρζανιές. Σόπαρες που θα κάνω. Εγώ φοβάμαι. Τι φοβάσαι, φοβάσαι. Φοβάμαι μη μου πάθεις τίποτης. Αφού έχω εσένα, είναι δυνατό να πάθω? Ναι, με εμένα με έχεις, αλλά άμα καίγεσαι δίπλα μου, τι προλαβαίνω να κάνω. Να βάλω τη μάνικα. Δεν θα βάλεις τη μάνικα, ναι. Με λοιπόν, την συνδρία. Βλέπεις τι ωραίο χρώμα. Χρυσαφένιο, λαχταριστό, πυρένιο. Έχει σημασία, ξέρεις, πριν ξεκινήσεις να τρως ένα φαγητό και οπτικά να είναι ωραίο. Βέβαια, να σε εμπνέει. Άμα δεν είναι, δεν. Λοιπόν. Βάζουμε αυτό εδώ. Πιάσαμε κάτι, θες με τα γάντια. Θα τα βάλουμε τα γάντια. Παιδιά, θα μου καεί η Ρένα και θα ψάχνω Ρένα. Να βρω, δευτεριάτικο. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Παναγιώτη, είσαι. Θα το έκανες. Περίμενε. Δεν κοιτάω. Μην κοιτάς, μην κοιτάς Παναγιώτη. Όχι, Παναγιά μου. Περίμενε, Παναγιώτη, περίμενε. Θες βοήθεια? Κρύψου. Το έκανε ρε παιδιά, αφού είναι μαέστρος η γυναίκα. Με μάτιασες, Παναγιώτη, με μάτιασες. Δεν πειράζει, καταλάβαμε. Πω, Παναγιώτη, με μάτιασες, γύρισέ το. Και έχω ένα μάτι γαλανό. Είμαι και Σάββατο γεννημένος. Με μάτιασες, Παναγιώτη, με μάτιασες. Όλοι γαλανομάτιδες έχουμε το νομάτι. Δεν πειράζει, καταλάβαμε πόσο. Αχ, και φαίνονται τα σπαράγγια από την άλλη μεριά. Θέλουμε να φαίνεται το σπαράγγι. Πολύ ωραίο πράγμα. Το σώσαμε. Το σώσαμε, πάντα το σώζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Εγώ να μου βάλεις και ένα ωραίο κομμάτι σε ένα πιάτο, να το δείξουμε. Το είδες πως βγήκε. Εάν θέλουμε τώρα, έτσι όπως είναι, τρίβουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θέλουμε, φυσικά και θέλουμε. Λοιπόν, πες ότι έχουμε. Πες ότι έχουμε. Έχεις μήλο, δεν έχεις εδώ. Δεν έχω μήλο. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Βάλαμε ένα ρόλο λαχταριστό κομμάτι εδώ. Το έσωσα πάντως, έτσι. Το έσωσε πάντως. Παιδιά, η κουζίνα είναι ζωντανός οργανισμός. Οι νοικοκυρές τραβάνε διάφορα οργανισμός για να φτάσει στο πιάτο μας έτοιμο και λαχταριστό στο πιάτο. Λοιπόν. Και όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η Ρένα μας μαγειρεύει κάθε μέρα εδώ και φως μέρες. Λοιπόν, εδώ. Μας έφεσε και ένα πια. Έλα. Λαχταρίστε. Απολαύστε το υπέροχο σουφλέ της Ρένας με τα σπαράγγια. Τα ευρωπαϊκά. Το είδαμε. Φρέσκια σπαράγγια, αυγουλάκι, είναι τυράκια. Είναι μεσογειακή διατροφή, το έχουμε πει. Είναι μεγάλης διατροφικής αξίας και γαστρονομίας φυσικά, έτσι. Αύριο τι θα φάμε, Ρένα μου? Αύριο λέω να φάμε ένα περίεργο φαγητό, για το οποίο ίσως δεν το έχεις ξαναφάει. Ακούω. Κρέας, κοκκινιστό, αλλά με τι? Με τι? Με τι μπορούμε να φάμε το κρέας το κρέας το κοκκινιστό. Κουφό τώρα πρέπει να βρω εγώ, κάτι κουφό. Κάτι κουφό, τελείως, τελείως, τελείως κουφό. Με μπανάνες. Λοιπόν, η μπανάνα δεν θεωρείται κουφό. Για πες.
Με σταφίδες. Ωρε, τρελαίνομαι. Αυτή τη γλύκα που θα δώσει σταφίδα μέσα στο κοκκινιστό μας. Αύριο λοιπόν. Σταφίδα, λοιπόν, αύριο θα κάνουμε. Κοκκινιστό με σταφίδες λοιπόν αύριο. Μοσχαράκι με σταφίδες, το οποίο θα το σερβίρουμε με ένα μακαρόνι. Ανυπομονούμε για αύριο. Ρένα, σε υπερευχαριστούμε. Ευχαριστώ, να σε καλά. Πάμε απέναντι στα κορίτσια που έχουν θέματα ομορφιάς τώρα. Ομορφιές. Πέφτουν ομορφιές από το ταβάνι παντού. Για φάει τώρα και αυτό. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, Ρενάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυλάξτε μου μια μεριδούλα, γιατί σπαράγγια κάνει, μπορώ να φάω. Α, ωραία.